Όλη αυτή την εκστρατεία δεν βγαίνει από το μυαλό μου. Δηλαδή, όπως είχα ξαναπεί για την πρώτη φορά που έλαβα μέρος στην εκστρατεία πριν από 2 χρόνια, είχα κάνει μία φορά μαστογραφία και αυτό γιατί μου είπε ο γυναικολόγος μου ότι πρέπει να το κάνω. Το άφησα μετά κανένα χρόνο γιατί πάντα έχεις μέσα σου ένα φόβο ότι κι αν πάω, κι αν τι και τι, ή μετά λες, α, όχι, σε μένα δεν θα συμβεί, ή άστο τώρα, έχω δουλειές, δεν μπορώ. Εγώ είμαι σήμερα εδώ και όσο με καλούν θα είμαι πάντα, απλά και μόνο για να χτυπάω σε καμπανάκι στο μυαλό των γυναικών μια υπενθύμηση. Μια υπενθύμηση να μην ξεχνάμε, γιατί από τη στιγμή που η πρόληψη σώζει ζωές, αυτό πρέπει να κάνουμε. Οτιδήποτε θες να στερήσεις από τον εαυτό σου, μπορείς να το κάνεις, από τη στιγμή που δεν μπορείς να κάνεις κι αλλιώς, αλλά δεν παίζουμε ποτέ με την υγεία. Η ζωή είναι πάνω απ' όλα. Πώς στηρίζετε την ψηλάφιση των γυναικών να το κάνουν μόνες τους οι γυναίκες? Να σας πω την αλήθεια, και εγώ που έχω προσπαθήσει στο δικό μου στήθος, δεν είμαι σίγουρη ότι καταλαβαίνω σωστά. Δηλαδή, νομίζω ότι ναι, όσες μπορούν να το κάνουν, να το κάνουν. Αλλά για μένα ο γιατρός είναι αυτός που παίρνει την ευθύνη και που γνωρίζει καλά. Δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε το ρόλο ενός γιατρού. Κύριε Μενεγάκη, αυτό το λουλούδι είναι από εμάς, είναι όμορφο δώρο. Αλλά λένε ότι περιμένετε ένα ακόμα ομορφότερο δώρο να έρθει στη ζωή σας. Έχω την εντύπωση ότι είπαμε προηγουμένως ότι σήμερα θα μιλήσουμε εδώ για το λόγο που είμαστε εδώ. Την πρόληψη, για την ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού. Εσείς τώρα θέλετε να με κάνετε να φύγω. Θα φύγω λοιπόν. Για την εκπομπή σας.